Εκφράζω τη λύπη μου για τα χθεσινά γεγονότα στη Μόρια. Αναγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες. Τίποτα, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνεται άλοθη για βίαιες αντιδράσεις σε υγειονομικούς ελέγχους. Και πολύ περισσότερο για τέτοια έκταση ταραχές. Η κατάσταση στη Μόρια δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί αποτελεί ταυτόχρονα ζήτημα δημόσιας υγείας, ανθρωπισμού, αλλά και εθνικής ασφάλειας. Όλο το νησί, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Που σημαίνει πως όλοι οι εθνικοί πόροι και όλες οι εθνικές δυνάμεις θα το συνδράμουν. Απομακρύνονται ήδη από εκεί σήμερα όλα τα ασυνόδευτα παιδιά. Ενημέρωσα μάλιστα σχετικά και τις ευρωπαϊκές αρχές με τις οποίες άλλωστε βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία. Το πρόβλημα της διαχείριση των μεταναστευτικών κυμάτων είναι εξάλλου πρωτίστως ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα έχει ήδη σηκώσει Πολύ βαρύτερο φορτίο από εκείνο που τη αναλογεί. Αύριο θα επισκεφθεί τη Λέσβο ο Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Μαργαρίσο Σκοινά, με τον οποίο θα έχω συνάντηση την Παρασκευή. Ο κρατικό μηχανισμό κινητοποιήθηκε αμέσω. Οι φιλοξενούμενοι θα στεγαστούν σε κατάλληλε σκηνέ. Οι θετικοί στον ιό θα έχουν περίθαρψη και οι κάτοικοι τη Λέσβου θα αποζημιωθούν και θα προστατευθούν. Ήδη κυβερνητικό κλιμάκιο είναι επιτόπου. Στι 6 το απόγευμα θα γίνουν αναλυτικέ ανακοινώσει. Κανεί άλλο μετανάστη ή πρόσφυγα όμω δεν θα επιτραπεί να ταξιδέψει και θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στι τοπικέ δραστηριότητε. Είναι κάτι έκτακτο, αλλά απολύτω απαραίτητο και είμαι σίγουρο ότι οι νησιώτε μα θα το καταλάβουν και θα συμπαραταχθούν. Θυμίζω πω από τη Μόρια έχουν μεταφερθεί από τι αρχέ του έτου παραπάνω από 13.000 άνθρωποι. Τα πράγματα θα ήταν ασφαλώ πολύ χειρότερα, αν στο μεταξύ το κράτο. Δεν είχε εμποδίσει και νέε μεταναστευτικέ ροέ. Και προφανώ, οι έλεγχοι στα θαλάσσια σύνορά μα, που είναι και ευρωπαϊκά, θα συνεχιστούν. Με την αποτελεσματικότητα, που ω τώρα περιόρισε δραστικά τι παράνομε εισόδου. Πιστεύω πω μια άσχημη εμπειρία μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε ευκαιρία για μια καλύτερη πραγματικότητα. Και αυτό θα γίνει στη Λέσβο. Μόλι αξιολογηθεί η ζημιά στη Μόρια και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναλάβουμε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. Προτεραιότητά μα παραμένει η υγεία και η ασφάλεια όλων, κατοίκων και μεταναστών. Τονίζω όμω ότι η Ελλάδα, με τη συμπαράσταση τη Ευρώπη, ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται την ασφάλεια και την ειρηνική ζωή στην επικράτειά τη. Την ηθική τη αξιοπρέπεια, μαζί όμω με τον ανθρωπισμό τη προ κάθε αδύναμο.